Για τις μετακινήσεις γιατρών από το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρα σε άλλα νοσοκομεία της χώρας μίλησε ο κυβερνητικός βουλευτής Στέφανος Γκίκας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για διαφορετικές περιπτώσεις, όμως εκείνος διαφωνεί με την λογική της μετακίνησης γιατρών, ιδιαίτερα από ένα νησιωτικό νοσοκομείο, αίτημα το οποίο το μεταβίβασε και στο Υπουργείο Υγείας. Μεν την κυρία η οποία πηγαίνει στη Σαντορίνη πάει με δική της θέληση, κάνοντας χρήση ενός δικαιώματος νόμου που το ψήφισε ο κύριος Πολάκης, και νομίζω ότι τουλάχιστον αυτή την περίοδο που και εμείς εδώ πέρα δίνουμε τον αγώνα, ενώ όλα τα νοσοκομεία δίνουν τον αγώνα εναντίον του κορονοϊού, οι μετακινήσεις θα έπρεπε να περιοριστούν μόνο στις απολύτως απαραίτητες, και τέλος πάντων δεν συμφωνώ. Από εκεί και πέρα, για το άλλο που φεύγει γιατρός από το πνευμονολογικό, που είναι ειδικευμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας και πηγαίνει στην Κοζάνη, μπορώ να κατανοήσω για ποιο λόγο ο ΕΟΔΗ, διότι σπέβδω να πω ότι ο συγκεκριμένος γιατρός ανήκει και πληρώνεται από τον ΕΟΔΗ. Βεβαίως είναι στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Καταλαβαίνω την ανάγκη που έχει ο ΕΟΔΗ να στελεχώσει με ειδικούς τα νοσοκομεία που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν τεράστιο φόρτο και βάρος. Από την άλλη όμως, θεωρώ απαράδεκτο ένας γιατρός ο οποίος υπηρετεί σε νησί και μάλιστα εν μέσω πανδημίας να φεύγει. Επικοινώνησα με το Υπουργείο και παρακάλεσα, ακριβώς γιατί είμαστε νησί, να διακοπεί αυτή η απόσπαση, που βέβαια είναι μια απόσπαση κάποιων μηνών, λίγων μηνών, αλλά δεν έχει σημασία. Υπάρχουν τόσα άλλα νοσοκομεία στην κεντρική χώρα που θα μπορούσαν ίσως να δώσουν έναν γιατρό, ο οποίος, επαναλαμβάνω, αυτός είναι ειδικευμένος, είναι γιατρός μονάδος εντατικής θεραπείας. Παράλληλα, τόνισε πως ο απολογισμός στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας είναι θετικός ως προς τις προσλήψεις αθρηστικά νοσηλευτικού, ιατρικού και λοιπού επικουρικού προσωπικού. Ειδικά η μονάδα COVID μαζί με τη μονάδα εντατικής θεραπείας βγήκαν στο 20 από τις καλύτερες της χώρας, διότι μετράει πόσοι ασθενείς νοσηλεύτηκαν και πόσοι θάνατοι υπήρξαν. Η αναλογία λοιπόν αυτή για το νοσοκομείο μας είναι μία από τις καλύτερες της χώρας και αξίζουν συγχαρητήρια. Και επίσης να πω και άλλο ένα, ότι το 2020 προσελήφθησαν στο νοσοκομείο της Κέρκυρας με τον Α ή με τον Β τρόπο 114 άνθρωποι που είναι γιατροί, νοσηλευτές, λιποεπικουρικό προσωπικό. Άρα δεν είναι μία μικρή ενίσχυση, είναι μία μεγάλη ενίσχυση, και θα πρέπει αυτό να γίνει κατανοητό. Αφορά την ένταξη της Κέρκυρας στις άγονες περιοχές, δηλαδή σε εκείνες που θα παρέχουν κίνητρα στους γιατρούς για να έρθουν στο νοσοκομείο, αναφέρθηκε στην τροπολογία που αναμένεται να κατατεθεί σύντομα. Φατά με ερώτησή μου στη Βουλή των Ελλήνων, έθεσα το ζήτημα και εγώ για να χαρακτηριστεί και ο υπόλοιπος νομός της Κέρκυρας, εκτός από τη Λευκύμη, ως άγονη περιοχή τύπου Α, για να δοθούν περισσότερα κίνητρα σε γιατρούς και νοσηλευτές να έρθουν στην Κέρκυρα. Αυτό θα γίνει με μια νομοθετική τροπολογία για όλη τη χώρα, θα υπάρξει καινούρια θεώρηση του ζητήματος αυτού.